Εσύ έχεις κάνει καμιά κουφή δουλειά? Ναι. Εγώ και εγώ, μην νομίζετε. Βέβαια, ξεκίνησα νωρίς με το modeling. Συγγνώμη, όχι σαν μοντέλο πασαρέλας, αλλά σαν μοντέλο, πρόσωπο για διαφημίσεις και για περιοδικά. Όχι για μόδα. Τότε, την εποχή που εγώ τα έκανα αυτά, πληρωνόσουν για να κάνεις εξώφυλλο σε περιοδικό. Πανάγνωστη εννοώ, όχι σαν. Δεν ήξερε η μάνα μου, ποιο να με ξέρει. Αυτά ήταν τα πρώτα μου βήματα και από εκεί και μετά, ναι, νομίζω ότι γενικώς δεν ήμουνα δύσκολη. Ήθελα να δουλεύω. Ήθελα να κάθομαι. Ήθελα να έχω. Καφετζή, μοντέλο. Κλητήρα. Εγώ δούλευα στο 53. Σε 31 δούλευα. Κανονικά. Κανονικά, τηλεφωνητή και μάλιστα μα είχαν πάρει τηλέφωνο τότε, ήταν η Λάμψη. Και μα είχαν πάρει να μα προειδοποιήσουν ότι θέλουν να σκοτώσουν το γιο του Γιάννου Δράκου, τον Αλέξη. Και τι είπατε εσεί? Θα ειδοποιήσω τον αστυνομικό. Ναι, ξέρει γιατί. Ακούστε, γιατί ένα υπεύθυνο επί 10 λεπτά σε ακούει, μήπω αν κάνει καλά τη δουλειά και εξέρχεσαι. Και επειδή φοβήθηκα ότι μου το είχαν στημένο, λέει εντάξει, θα διάθεσαι το αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου. Πω, πω.